Πάμε στην Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία έκανε ένα μυστικό ραντεβού με τον Αντένα. Καλά, τα ραντεβού είναι μυστικά. Είναι μυστικό, απλά είμαστε και εμείς που τα μαθαίνουμε και σταματάνε να είναι μυστικά. Γιατί η Τατιάνα έχει τελικά πολλές προτάσεις. Δηλαδή, το όνομά της έχει συνδεθεί ήδη με 3-4 κανάλια. Και θα σας πω και θα σας... Έξι όλα. Και θα σας... αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Έχει γραφτεί ήδη ότι η Τατιάνα συζητάει με 4 σταθμούς. Αγαπάμε Τάτι. Άκου τώρα τι γίνεται λοιπόν. Αγαπάμε πάρα πολύ. Η Τατιάνα έχει περάσει από τον Αντένα. Έχει προσωπικές σχέσεις με... Δελτίο ειδήσεων, ραδιόφωνο, τα πάντα. Τη μεσημεριανή εκπομπή δεν έκανε τέτοια. Από τον Παπαδάκη, μην το ξεχνάτε. Πω, από Παπαδάκη ξεκίνησε καριέρα η Τατιάνα. Βεβαίως. Παιδί μου, Terence Quick, δελτίο ειδήσεων. Ναι, ναι, ναι. Αποκάλυψη τώρα, αξίζει να το δεις. Όλα αυτά τα είχε κάνει. Ήταν ένα παιδί του Αντένα η Τατιάνα και οπότε ήταν λογικό κάποιοι να σκεφτούν το ενδεχόμενο επιστροφής της στον Αντένα. Γίνεται λοιπόν το ραντεβού και της προτείνουν το εξής. Νέα δεδομένα τώρα στην εξίσωση. Έλα. Μεσημεριανή εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Η Τατιάνα. Σιγά μην κερδίζει αυτό... η Τατιάνα. Α, γιατί το τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου πια είναι μια ζώνη δυνατή. Έτσι. Δεν γιώνω τη ζώνη ούτε την υποτιμώ. Λέω όμως ότι για έναν άνθρωπο σαν την Τατιάνα που ο σύζυγός της δουλεύει τις καθημερινές και έχουν ένα Σαββατοκύριακο να ξεκουραστεί. Στα λόγια μου έρχεσαι λοιπόν γιατί η απάντηση της Τατιάνας ήταν αρνητική, γιατί τα Σαββατοκύριακα θέλει να τα περνάει με την οικογένειά της και το σύζυγό της. Γιατί όταν έκανε το open weekend, τις Κυριακές τα μεσημέρια που βγαίναμε να φάμε κανένα φαγητό στην Κηφισιά, έπεφτε όλο πάνω του. Ναι, γιατί μένει στην Κηφισιά, μένει στο κέντρο της Κηφισιάς. Προς τα βόρεια. Της κάνει λοιπόν δεύτερη πρόταση ο Αντένα. Θα σκεφτώσουν, Τατιάνα μου, να πας να κάνεις εκπομπή μετά το ρουκ-ζουκ της Ζέτας Μακρυπούλια. Απέναντι από τον Νίκο. Πάλι λοιπόν. Αναγκάζεται να πει όχι η Τατιάνα, γιατί όσο και αν είδε με καλό μάτι, ξέρεις, την πρόταση του Αντένα, σου λέει δεν μπορείς να με βάλεις ακριβώς απέναντι από το σύζυγό μου. Είναι κάτι που δεν θέλαμε. Είναι ιδεοντολογικό. Ναι, είναι κάτι που δεν θέλαμε. Είναι υπέροχο ποτέ. Όμως, sorry που διακόπτω, είναι υπέροχο όταν ανταγωνίζονται ποιος έχει τα καλύτερα γραφικά. Δηλαδή, ναι. Χριστούργη. Ναι. Νομίζω τσακώνονται σπίτι. Ξεκίνησε πρώτα ο Ευαγγελάτος και εγώ αισθάνομαι ότι είναι πολύ υποστηρικτικός και δοτικός με την Τατιάνα. Τη λέει βάλτε και εσύ. Τον έπαιξε όμως man to man μια εποχή. Σε θα κάνω εγώ καλύτερη φυλακή από σένα. Τατιάνα, συμφωνείς για πες Νίκο και να μιλάτε για το κανάλι. Sorry, ήταν παρένθεση. Ναι, καλέ. Είναι και ο διάολος μέσα. Φυσικά, φυσικά. Και τώρα λοιπόν σας βάζω κι άλλο ένα κανάλι στο παιχνίδι της διεκδίκησης. Ποιο? Γιατί η Τατιάνα έχει μεγάλη ζήτηση. Για πες. Το Action 24. Επίσης υπάρχει μια πολύ έντονη φήμη ότι έκανε μια προσέγγιση στην Τατιάνα Στεφανίδου για την επόμενη σεζόν και εδώ συνδέεται ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία εδώ και καιρό ότι το συγκεκριμένο κανάλι ενδέχεται να ζητήσει την πανελλαδική συμβέλεια. Άκου τώρα, αν κάνει ένα τέτοιο πρόσωπο. Υπάρχει σε εκκρεμότητα η έβδομη. Υπάρχει μια τελευταία άδεια που δεν έχει δοθεί. Να πάσει στιγμή. Και άμα κάνει τέτοια επένδυση στο κανάλι αυτό να δώσει λεφτά για να πάρει ολόκληρη Τατιάνα, σημαίνει πως το έχει πάρει πολύ σοβαρά το να είναι ο νέος παίκτης. Σημαίνει ότι θα έχει πάρει ολόκληρη άδεια. Έχει και τη δύναμη την οικονομική. Όχι, γίνεται πολύ καλή δουλειά και στο Άξον και στο Άτικα. Να υπενθυμίσω ότι η Τατιάνα έχει κάνει αυτή την τρέλα να πάει σε μικρό κανάλι και να το ανεβάσει. Φυσικά. Τέμπο. Πήρε το ρίσκο και της βγήκε. Και στο Τέμπο και στο Έψιλον. Συνήθως το μικρό κανάλι σου δίνει και το χρόνο να χτίσεις και να δημιουργήσεις έτσι τη συνήθεια την οποία θέλεις. Πολύ τηλεοπτικά. Δηλαδή ένα μεγάλο κανάλι. Πας, δεν τα πηγαίνεις καλά, σου λέει αλλάζω. Ένας μικρότερος άνθρωπος σου δίνει ένα περιθώριο χρόνο μεγαλύτερο. Θεωρητικά, στη θεωρία. Ένα μικρό κανάλι με πολύ καλές πλάτες όμως. Ποιο? Το άλλο. Βέβαια. Οικονομικές. Και η ίδια δεν έχει να αποδείξει κάτι πια έτσι, μετά από 30 χρόνια στον χώρο. Η Τατιάνα ανήκει πια στην κατηγορία των παρουσιαστών που λέμε είναι brand. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει. Πώς κάποτε η Ελένη Μενεγάκη είχε πάει στον Αλφα τότε που δεν υπήρχε κανένας άλλος παρουσιαστής. Και μετά είδε ο Λαζόπουλος όσοι ακολούθησαν μετά και κάνανε το μαγαζί που λέμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει. Συγνώμη, και γιατί δεν έρχεται εδώ πέρα που είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τι θέλουμε, αφού είναι μπράβο. Ένα από τα πολλά σενάρια που κυκλοφορούν στην αγορά. Αγορά και στο open. Θε να την υποδεχθεί, ξέρει αν θα είμαστε εμεί εδώ. Είναι ένα από τα πολλά σενάρια, Έλενα, που κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι από τα. Διαφημίζουμε να έρθει εδώ αφού είναι. Ο Νίκο Μοκλεόνη, βέβαια, είπε ότι δεν έχει κάνει ραντεβού. Επειδή ακούστηκε ότι έχει γίνει ραντεβού με την Parking Well, σε δηλώσει του ανέφερε σήμερα το πρωί ότι δεν έχει κάνει ραντεβού με την Τατιάνα. Είναι η μοναδική που έχει αλλάξει πολλέ φορέ δομή στην εκπομπή τη από τη μία μεριά στην άλλη έχει πάει.
βγαίνουν όλα. Ναι. Τις έχουν βγει όλα. Πάρα πολύ σκληρά. Και πολύ δυνατά. Οπότε δεν τη ξεφεύγει τίποτα. Όλο είναι κάτω από την Τατιάνα. Οπότε ό,τι και να αναλάβει να κάνει, το φέρνει. Θέλω να πω και κάτι ακόμα για την Τατιάνα. Sorry, επειδή εγώ στο πολύ μακρινό παρελθόν είχα συνεργαστεί μαζί τη. Ότι την ομάδα τη την υποστηρίζει πάρα πολύ. Και είναι από τι λίγε παρουσιάστριε που όταν ήρθε η ώρα και είπαν, γιατί εγώ το ξέρω πολύ καλά αυτό, ότι θα φύγουν τρεις από τη μέση, λέει πρώτα εγώ και μετά η σε κρίσιμες εποχές με τα μνημόνια στήριξε τους συνεργάτες. Και την ίδια υπογράφουμε 15 χέρια πόσα χρόνια. Αυτό είναι ευλογία που της έχει συμβεί και μπράβο. Είναι σαν οικογένεια. Απ' την άλλη θέλω να σου πω και εγώ είναι κάτι που το εκτιμώ πάρα πολύ στους ανθρώπους, γενικά όποια δουλειά και να κάνουν. Πολλές φορές και κάποιοι άλλοι επικεφαλείς μπορεί να θέλουν να στηρίξουν και να μην έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Λέω γιατί σε συγκεκριμένη περίπτωση που έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Προκειμένου είναι μια γυναίκα η οποία έχει χτίσει τέτοιο όνομα και έχει τέτοια πορεία και τέτοια καριέρα, που είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί να απαιτήσει και δύο πράγματα παραπάνω στην κατηγορία της Τατιάνας. Φυσικά. Είναι 10 άνθρωποι σε όλη την τηλεόραση. Πέρα από ό,τι να απαιτήσει, έχει κάνει πράγματα, έχει δώσει πράγματα από την τσέπη της για τους συνεργάτες, να ξέρεις. Στους 10 ή 8 δεν το κάνουν όμως, που μπορούν. Και να το λες κάτι, θα ξέρεις. Λοιπόν, πρέπει να πάμε διαφημισούλες ή να πάω μέσα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της Μαρίας Αναστασοπούλου. Τι θέλει η ομάδα. Θέλει να το πάμε. Να το πάμε λίγο τώρα, γιατί συζητάμε τις τελευταίες μέρες για το τι θα γίνει με την Μαρία Αναστασοπούλου και κυρίως τι θα γίνει και με την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Ακριβώς. Γιατί ό,τι και να κάνει η Μαρία Αναστασοπούλου την επόμενη μέρα, αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει φύγει από το πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη. Όχι, θεωρείται δεδομένο. Πια δεν το διαψεύδει κανείς αυτό το πράγμα. Και όταν βγήκε μάλιστα και η είδηση που θέλει τη Μαρία Αναστασοπούλου να μην συνεχίζει με τον Γιώργο Παπαδάκη, δεν έγινε καμία διάψευση κιόλας από το κανάλι του Αμαρουσίου. Ένα λοιπόν από τα σενάρια. Αυτά, γνωρίζω, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις, από το ρεπορτάζ μου και εγώ από τα τηλέφωνα που μιλάω, ότι είχε προηγηθεί η είδηση αυτή, δηλαδή είχε ακουστεί ότι η Μαρία δεν θα είναι του χρόνου στο πλευρό του Παπαδάκη και δεν το διέψευσαν και τα ραντεβού συνεχίστηκαν με τους ανθρώπους του Αντένα. Μα γιατί φυσικά δεν είχαν πει ακόμα οι δυο τους το τελειωτικό τέλος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Αντένα έδιωξε. Διώχνει τη Μαρία Αναστασοπούλου. Μια χαρά την ήθελε τη Μαρία Αναστασοπούλου. Πλάι η Μαρία Αναστασοπούλου έχει προτάσεις. Γιατί έχει, βλέπετε όπως ήδη στην κάρτα, ότι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ πλέον τη συνδέει με τον Άρη Πορτοσάλτε. Ένα όνομα που είχαμε ακούσει εδώ και 2 μήνες ότι θα διαδεχτεί τη Φέη Σκορδά στη ζώνη 12-2. Αλλά δεν θα είναι μόνος του, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, καθώς θα έχει, όπως ακούγεται πολύ έντονα, κάτι που δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε διαψεύδει ο Sky, την Μαρία Αναστασοπούλου. Και να πούμε τώρα ότι υπάρχει και ένα πρόσωπο που ήταν στον Αντένα και λέγεται ότι εκείνος την έφερε τότε στο κανάλι του Αμαρουσίου, το οποίο έχει μετακινηθεί στο Sky. Ο Sky λοιπόν θεωρεί την Μαρία Αναστασοπούλου παιδί του. Είναι. Μεγάλη και η αλήθεια είναι ότι την έχουμε συνδέσει όλα αυτά τα χρόνια με τον Sky και σίγουρα θα ήθελε πολύ να επιστρέψει στην αγκαλιά του Sky. Αλλά όχι με αυτή τη συνεργασία. Γιατί είναι ιδιαίτερο. Γιατί πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω. Είναι και η Αναστασοπούλου και ο διεισδυτικός. Και οι δύο άνθρωποι έχουν ξεκινήσει από το ραδιόφωνο και έχουν πάει στην τηλεόραση. Δεν κολλάει. Λοιπόν, Αναστασοπούλου από τη στιγμή που ήταν με τον Οικονό, το να είναι με τον Πορτοσάλτε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Η Μαρία Αναστασοπούλου για μένα πρέπει κάποια στιγμή να την αφήσουν μόνη τη. Και μόνη έχει να κάνει πολλά πράγματα. Ο Πορτοσάλτε είναι ακραίο. Ένα τέτοιο δίδυμο μπορεί ο κάθε παρουσιαστής να αποδείξει τι είναι πολύ άνετα. Έτσι. Στην περίπτωση αυτή, αν ισχύσει και της το εύχομαι, αν είναι αυτό που θέλει, ο κύριος Πορτοσάλτε, επειδή είναι ξεκάθαρες και γνωστές οι απόψεις του, και η Μαρία μπορεί λίγο να τον επαναφέρει, δηλαδή μπορεί να τον μαλακώσει, ώστε να μην είναι τόσο ακραία απόλυτο στην εκπομπή. Γιατί να κρατάει μια διαφορετική στάση, Μαρία, αυτό, έτσι ώστε η εκπομπή να μην γέρνει από τη μία πλευρά. Που θα κάνει καλό γενικά στην εκπομπή αυτή. Ήταν στο πρωινό με τον Παπαδάκη άλλα προβλήματα. Να πάει τώρα με άλλα προβλήματα. Γιατί να σέβει την πλάτη στο κόμμα. Εδώ είναι επίση όρισε, εκεί δεν ήταν. Ο κ. Πορτοσάλτε δεν είχε δική του εκπομπή. Δεν έχει 35 χρόνια στην πλάτη του ένα καλημέρα Ελλάδα ή καλησπέρα Ελλάδα. Έχει πολιτικό λόγο όμω τόσο βαρύ και τόσο ασφαλή. Αλλά δεν έχει τηλεοπτική
ποιοτική εμπειρία όσο όχι η Μαρία. Και επίσης, αν αυτό ισχύσει, αυτό σημαίνει ότι ο Σκάι αποφασίζει το 12-2 να μην ξαναποντάρει στην ψυχαγωγία. Πάει σε κάτι απολύτως ενημερωτικό, ναι, όπως είναι και η ταυτότητα του σταθμού. Βέβαια. Για όλους. Και κάτι άλλο. Η Μαρία δίνει σταθμός και μία μορφή στην εκπομπή τη συγκεκριμένη, infotainment, από την άποψη ότι ασχολείται 100% με την πολιτική και την ενημέρωση ο Άρης, ενώ η Μαρία μπορεί να ασχοληθεί και με θέματα λίγο πιο ψυχαγωγικά και να δώσει έναν χαρακτήρα λίγο πιο infotainment. Έτσι. Είναι το έτσι και η εκπομπή στο ραδιόφωνο, ραδιόφωνο με τον Κολοκυθά. Επειδή μιλάμε για ακραίους, για ότι είναι ακραίος ο Άρης Πρωτοσάλτε, συγγνώμη κιόλα, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για το νούμερο 1 ραδιοφωνικό πρωινό στην Ελλάδα. Είναι ένας δημοσιογράφος του οποίου οι απόψεις είναι χρωματισμένες, τις γνωρίζουμε όλοι, δεν προσπαθεί ποτέ να τις στρογγυλέψει, ξέρουμε ακριβώς. Είναι συγκεκριμένο. Είναι συγκεκριμένο. Όταν λέμε κάποιο ακραίο, σημαίνει ότι ίσως ο κόσμος δεν το αποδέχεται. Όταν λέμε να μου λες ότι είναι νούμερο ένα, σημαίνει πως ναι, είναι ακραίος, αλλά κοίτα. Το ακραίος είναι λάθος λέξη, δεν ταιριάζει. Είναι συγκεκριμένο. Είναι ακραία απόλυτο και το είπα εγώ. Δηλαδή είναι απόλυτο σε αυτό που θα πει. Δεν έχει παραθυράκι. Είναι κάτι που δεν περιμένεις, παιδιά. Δεν είναι θέμα χρώματος κόμματος. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει. Ναι, αλλά είναι συνεπή στο λόγο του. Ναι, ρε παιδιά, αλλά και συζητήματα τα οποία ήταν πολύ σοβαρά. Τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Εντάξει, τώρα είτε σου αρέσει και το βλέπει, είτε σου αρέσει και το βλέπει, είναι επιλογή του καθενός. Τι μου αρέσει. Ποιες είναι οι πολιτικές του πεπιθήσεις και ποιον θα επιλέξει για την ενημέρωσή του. Δεν θα κρίνουμε αυτό. Πάντως θεωρώ ότι και αυτό το πάντρεμα έχει ενδιαφέρον. Πολύ, πολύ. Αλλά μένα μου αρέσει, θα το ξαναπώ και το αφήνω εδώ και με τον Κολοκυθά πάρα πολύ. Αυτό ναι, πρέπει ωραία, να γίνει τηλεοπτικά ναι, κάποια στιγμή. Ναι, αυτό. Ραδιοφωνικά είναι ο Θεή. Αυτό είναι το καλύτερο. Κάτσε γιατί το λέμε περίεργο χαμόγελο, όπως ξέρει κάποιο. Ας έρθει και εδώ και η. Αυτό το χαμόγελο ενηγματικό, εγώ πρόσεξα. Που σκέφτηκα από μέσα μου ότι ίσως είχε το βλέμμα κάτι. Θα δείτε που θα επιβεβαιωθώ. Έτσι κι αλλιώς να πούμε ότι αυτά είναι όλα. Συζητήσεις, Ποσειδώνα μου.